Σε συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου Αιγιάλειας, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στην Ευώ του Αιγαίου, οι οποίοι αντιδρούν στα σχέδια ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησαν και πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης. Οι εργαζόμενοι στα ελληνικά αμυντικά συστήματα και τα σωματεία τους λένε όχι στο ξεπούλημα της εταιρείας που περιλαμβάνει το μεσοπρόθεσμο που μεθοδεύει η κυβέρνηση και σιγοντάρει, όπως λένε, η αντιπολίτευση. Δεν ξεπουλάμε την τελευταία κρατική αμυντική βιομηχανία, τονίζουν οι εργαζόμενοι, αποκλείοντας την είσοδο του Δημαρχείου της πόλης. Μάλιστα, έστειλαν και μήνυμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να μην δεχτεί το ξεπούλημα και έστειλαν ένα ακόμη μήνυμα σε όλους τους βουλευτές να μην συνενέσουν σε αυτό το έγκλημα όπως το χαρακτηρίζουν. Μήνυμα έστειλαν και προς τον συντοπίτη του, Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Κώστας Πυλόπουλο, να μην προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση των αμυντικών εργοστασίων. Ο Δήμαρχος Αιγιάλειας Στάθης Θαδρακόπουλος δέχτηκε στο γραφείο του την αντιπροσωπεία των εργαζομένων και είχε πολλή ώρα συζήτηση μαζί τους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Ο Δήμος Αιγίου παρακολουθεί από καιρό τον αγώνα τον οποίο κάνετε. Είναι ένας αγώνας δίκαιος. Δεν μιλάμε πολιτικά. Είναι ένας ουσιαστικός αγώνας, ένας αγώνας δίκαιος, ο οποίος πιστεύω ότι όταν ενταθεί και όταν συνεχιστεί όπως πρέπει, στο τέλος θα είναι κερδισμένος. Ποτέ κανένας αγώνας δεν πήγε χαμένος. Ποτέ κανένας, όλες οι μάχες και αγώνες που γίνανε για δίκαια αιτήματα, στο τέλος είχαν έτσι ο τέλος. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να αποκρατικοποιηθεί εγώ. Θέση δική μας, την οποία εμείς ασπαζόμαστε, είναι πρώτα στη σωματείο την οποία συμμετέχουμε. Να μην αποκρατικοποιηθεί σε καμία περίπτωση και εγώ να μην μπει στη λίστα αυτών των επιχειρήσεων που το κράτος ετοιμάζεται να ξεπουλήσει. Θεωρούμε ότι μπορεί να διατηρηθεί, θεωρούμε ότι έχει τις δυνατότητες και θεωρούμε ότι μπορεί να από τις λίγες βιομηχανίες που απέμειναν στην Ελλάδα ουσιαστική βιομηχανία παραγωγής και όχι αεριτζίδικες βιομηχανίες που στείνονται τη μια μέρα για να ξεπουληθούν την άλλη. Σας γνωρίζω όλους έναν ένα. Δεν διανοούμε αύριο να είσαστε άνεργοι και να περιφέρεστε στην πόλη. Ζω το δράμα καθημερινά της ανεργίας. Πάνω από 50 άτομα καθημερινά κλαίνε. Όταν λέω κλαίνε, κλαίνε. Ο ένας γιατί μελαγχόλησε το παιδί του που είχε βγάλει 3 πτυχία και δεν έχει δουλειά. Ο άλλος γιατί τον έδιωξαν. Η χείρα που δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά της. Ένα δράμα ατελείωτο. Δεν διανοούμε σε αυτό το δράμα που καθημερινά ζω να προσθεθεί και το τεράστιο δράμα που θα είναι εγώ. Υπόσχομαι να είμαι κοντά σας και εγώ και η Δημοτική Αρχή. Θα κινηθούμε σε κάθε κατεύθυνση. Ήδη από χθες μίλησα με τον Υπουργό, τον κύριο Σπυλιόπουλο. Του είπα ότι δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ ότι θα είσαι εσύ που θα δώσει το κλειδί να κλείσουν την ΕΒΟ. Και πιστεύω πως δεν θα το κάνει με επαφή που είχε με το Βεγγίδι. Θα κάνουν κάθε προσπάθεια να παραμείνει κρατική ΕΒΟ. Και το κάνω να και ακόμα ένα έτοιμο να πληρωθούν τα οφειλόμενα. Γιατί για αυτά δεν είναι λίγο σε αυτές τις εποχές σημερινές. Επιβάλλεται και τα οφείλουμε να πληρωθούν και να υπάρξει ζωντανή η μεγάλη επιχείρηση αυτή που υπήρξε και μοδότρια του ελληνικού λαού. Μπορεί να πήρε, αλλά προσέφερε και τα μέγιστα. Έχουμε καλό αγώνα. Συνεχίστε τον αγώνα σας, θα είμαστε στο πλευρό σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο του Αιγαίου. Εμείς μία υπόσχεση δίνουμε. Συμπολίτες του Αιγαίου, τους συμπολίτες του νομού Αχαΐας, τον Δήμαρχο, που είναι ο πρώτος πολίτης αυτής της πόλης, ότι δεν θα επιτρέψουμε να ξεπουληθεί εγώ. Δεν θα το επιτρέψουμε. Είναι μια εταιρεία που μπορεί να αναπτυχθεί, να μείνει κρατική, μπορεί όχι μόνο να σωθούν οι 280 θέσεις εργασίας, αλλά να έχουμε και νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα, ο συντοπίτης υπουργός, αν αυτά που έκανε μέχρι τώρα έκανε σαν δηλώσεις τα εννοούσε, είναι ευκαιρία να τα κάνει πράξη. Έχει το μαχαίρι και το μακόνι. Ή λοιπόν θα μας βγάλει από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σαν ελληνικά αμυντικά συστήματα ή αλλιώς να πάει σπίτι του. Να κλείσει η ΕΒΟ ή να αποκρατικοποιηθεί και να μείνει το σπίτι του, πρέπει να τα κλείσει και τα δύο. Και την ΕΒΟ και το σπίτι του. Αυτό ο αγώνας μας θα είναι μέχρι τελευταία και είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε. Ευχαριστούμε και πάλι τον Δήμαρχο.